Θέλω να πάμε μαζί λίγο να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Παντελίδη από το σφίνα.gr, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη, κύριε Καλόπουλε, και να μας δώσει λίγο. Καλησπέρα, Γιάννη, και να μας δώσεις λίγο το στίγμα πριν από το παιχνίδι, μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και πριν από το μάτς κυπέλου της Τετάρτης με την νίκη Βόλου που θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει καμία διάθεση να μείνει η ομάδα σε όλα όσα δεν έγιναν χθες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διότι μπροστά υπάρχει το παιχνίδι κυπέλου με την νίκη Βόλου, είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο και αυτό που παίζεται στο συγκεκριμένο μάτς, διότι όπως έχουμε αναφέρει, παίζοντας πλέον με την ομάδα του Βόλου, ομάδα Super League 2 στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Άρης έχει βέβαια την ευκαιρία να περάσει στους 4. Εκεί θα παίξει είτε με τον Όφη είτε με τον Πανετολικό. Άρα γίνεται εύκολα κατανοητό ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για να βρεθεί φέτος στον τελικό του κυπέλου. Άρα, πέραν όσων συζητήθηκαν στα αποδυτήρια και όποιες παρατηρήσεις έγιναν από το Μάτζι, ο Άρης προχωράει μπροστά. Δεν ασχολείται άλλο με το Μάτζι τον Ολυμπιακό, αγωνιστικά τουλάχιστον. Και όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη στο γήπεδο Χαριλάου στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας του Άρη με τη νίκη Βόλου και νομίζω ότι χαρακτηριστικό όλων όσων λέω είναι το γεγονός ότι ο Άρης αναμένεται να παραταχθεί με την κανονική του ομάδα και ας παίζει με αντίπαλο μια ομάδα κατώτερης κατηγορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης στοχεύει στο να πάρει ένα σκορ πρόκρισης από το πρώτο μάτς, να μην δηλαδή διακινδυνεύσει να πάει στο δεύτερο και να κρυφθεί εκεί το ποια ομάδα θα περάσει και παράλληλα να του δοθεί η δυνατότητα να κάνει και την απαραίτητη διαχείριση του υλικού από τα συνεχόμενα παιχνίδια, διότι ήδη προέρχεται από 6 σερί μάτς. Υπάρχει τώρα παιχνίδι την Τετάρτη, υπάρχει μάτς το Σάββατο με την Κηφισιά και την άλλη τρίτη παιχνίδι με την νίκη Βόλου. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα του Άρη και βέβαια και των ομάδων που συμμετέχουν στο κύπελλο Ελλάδας. Σε αυτό το παιχνίδι της Τετάρτης, από ό,τι φαίνεται, θα παίξει η κομπλέ η ομάδα. Βασικά γι' αυτό ξεκούρασε κάποιους θες. Άρα λοιπόν όλοι όσοι μείναν έξω θα είναι βασικοί, γιατί ο Άρης θέλει να, από το πρώτο μάτς να εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, βέβαια να πω στο κομμάτι αυτό που είπες ότι ξεκούρασε παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε αυτό στον απόλυτο βαθμό. Διότι οι περισσότερες αλλαγές που έκανε ο Μάντζιο στο χθεσινό παιχνίδι είχαν να κάνουν με προβλήματα. Δηλαδή δεν έπαιξε ο Κουέστα γιατί είχε θέμα στη μέση. Δεν έπαιξε ο Τζούρασεκ γιατί ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Γι' αυτό μπήκε ας πούμε ο Κουτεσιώτης, μπήκε και ο Πάρντο. Δεν έπαιξε ο Μπράμπετς, έπαιξε ο Ρόουζ. Δηλαδή αλλαγή για να δώσει ανάσες ουσιαστικά ήταν μόνο η παρουσία του Φεράρι αντί του Μοντόγια στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όλες οι υπόλοιπες αλλαγές ουσιαστικά ήταν υποχρεωτικές λόγω προβλημάτων. Ακόμη και έτσι όμως κάποιοι παίκτες έμειναν έξω, πήραν κάποιες απαραίτητες ανάσες. Να δούμε βέβαια και ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το μάτς της Τετάρτης, γιατί τόσο ο Κουέστα όσο και ο Τζούρασεκ σήμερα έκαναν ατομικό πρόγραμμα και προφανώς είναι αμφιβολή για το παιχνίδι της Τετάρτης. Βέβαια το θετικό είναι ότι ανέβασε ρυθμούς ο Μπράμπετς, άρα είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό αυτό για τον προπονητή του Άρη, όχι αποκλειστικά για το μάτς της Τετάρτης, αλλά για τη συνέχεια, γιατί θυμίζω ότι ο Μπράμπετς είχε τραυματιστεί από έξοδο του Κουέστα στο δεύτερο μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ και είχε χτυπήσει άσχημα. Περίπου μία εβδομάδα είχαν πει θα γίνει η επαναξιολόγηση. Καταλαβαίνει κανείς ότι τόσο θα είναι και το διάστημα τελικά που θα χρειαστεί να μείνει έξω ο Τσέχος, αφού όπως σήμερα άρχισε να μπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων. Μάλιστα. Και βεβαίως να προσθέσω στο ρεπορτάζ αυτό που έγινε πριν από λίγο. Η τοποθέτηση που υπήρξε χθες το βράδυ από πλευράς ΠΑΕ Άρης, αυτή η διαμαρτυρία, ναι, για την διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό, είχε υποθεί ότι υπάρχει πρόθεση να σταλεί επιστολή στην ΚΕΔ μέσω της οποίας θα ζητούσε ο Άρης να από εδώ και πέρα να ορίζονται στα παιχνίδια του μόνο Έλληνες διαιτητές. Αυτό ακριβώς έγινε λίγο μετά τις 5 σταλεί αυτή η επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, μέσω της οποίας ο Άρης ζητά από εδώ και στο εξής σε όλα του τα παιχνίδια να ορίζονται Έλληνες διεθνείς διαιτητές. Και φαντάζομαι ότι θα δούμε και την ανταπόκριση που θα έχει αυτό το αίτημα από την ΚΕΔ στο μάτς του Σαββάτου με την Κηφισιά, να δούμε εκεί τι ορισμοί θα γίνουν και αν θα οριστούν Έλληνες. Έλληνας θα οριστεί σίγουρα, το θέμα είναι αν θα οριστεί διεθνής. Διεθνής. Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.